Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Η εκπομπή 60 λεπτά, στο... 60 λεπτά στην Ήπεθρο από την τηλεόραση του Νότου είναι και απόψε μαζί σα. Αυτό το βροχερό βράδυ θα ταξιδέψουμε μαζί στην Ήπεθρο σε θέματα που αφορούν του αγρότε, του κτηνοτρόφους, του αλληλεί, τη φύση και το περιβάλλον. Μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή αυτή κάθε Σάββατο επαναλαμβάνεται στι 7 το απόγευμα ενώ μπορείτε να βλέπετε ολόκληρη την εκπομπή και διαδικτυακά λίγες μόνο ώρες μετά την επανάληψη του Σαββάτου. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την απόψηνή μας εκπομπή, που για μας σε ό,τι αφορά την αγροτική επικαιρότητα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πρώτο θέμα αποτελεί η πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρου Αραχοβίτη, ο οποίος μέσα σε λίγες ημέρες επισκέφθηκε για άλλη μια φορά την Κρήτη. Για μας λοιπόν πάντα τα θέματα που έχουν σχέση με τη γεωργική έρευνα είναι θέματα που μας αφορούν, που μας απασχολούν ιδιαίτερα. Αναβιώνει σε πρότυπο κέντρο μάθησης, εκπαίδευσης και έρευνας του πρωτογενή τομέα η Γεωργική Σχολή Ασωμάτων Ρεθύμνου. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχοβίτης και ο Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη υπέγραψαν πρωτόκολλο παράδοση παραλαβή 13 ακινήτων. Στη συγκέντρωση παράλληλα έγινε παρουσίαση τη μελέτη αναβίωση τη ιστορική σχολή από τον πρόεδρο του Παραρτήματος Κρήτη, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδο, Αλέκο Στεφανάκη. Τα 13 ακίνητα του Σταθμού Γεωργική Έρευνα Ασωμάτων έχουν συνολικό εμβαδό. 502.983 73 τετραγωνικών μέτρων και βρίσκονται στο Δήμο Αμαρίου Νομού Ρεθύμνη. Σκοπό τη παραχώρηση, όπω έγινε γνωστό, είναι η αξιοποίηση, αναβάθμιση, επαναλειτουργία του σταθμού γεωργική έρευνα και του πρακτικού γεωργικού σχολείου ασωμάτων και η δημιουργία πρότυπου αγροκτήματο επιδεικτικού χαρακτήρα υπό του όρου τη προγραμματική σύμβαση που πρόκειται να συναυθεί και να εκτελεστεί μεταξύ τη περιφέρεια Κρήτη και του Δήμου Αμαρίου και του Ελγό Δήμητρα να αλλάξουμε θέμα και είδηση στην αντιμετώπιση του φαινομένου των ελληνοποιήσεων φρέσκου γάλακτος από γειτονικέ χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία που έχουν πλήξει την αξιοπιστία της εγχώριας αγοράς γάλακτος προκαλώντας έντονες αναταράξεις και προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς στοχεύει ο νέος νόμος που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα. Το νέο πλαίσιο προβλέπει ένα αυστηρότερο πλαίσιο Ελέγχου τη αλυσίδα παραγωγή, επεξεργασία και διακίνηση γάλακτο με υψηλά πρόστιμα σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσει. Τα πρόστιμα για του παραγωγού ξεκινούν από 200 ευρώ συν 2,5% επί τη αξία των ετησίων παραδόσεων γάλακτο και φτάνουν μέχρι τα 1.500 ευρώ συν 2,5%. Για του αγοραστέ γάλακτο βιομηχάνους, τυροκόμους και ενδιάμεσους ξεκινούν από τα 500 ευρώ συν 0,5% της αξίας και φτάνουν μέχρι τα 4.000 ευρώ συν το 5% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος. Όπως υποστηρίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπολογίστηκε ότι τα πρόστιμα για τις βιομηχανίες μπορεί να φτάσουν έως και το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται ο ηλεκτρονικός κωδικός έγκρισης του αγοραστή ή του παραγωγού και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αγοραπολισίες γάλακτος εάν διαπιστωθεί δεύτερη υποτροπή, απενεργοποιείται ο ηλεκτρονικός κωδικός έγκρισης και διαγράφεται ο παραβάτης από το Μητρό για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Ωστόσο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έντονη κριτική ασκεί η Νέα Δημοκρατία. Σε δήλωσή τη η τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων τη Νέα Δημοκρατία, βουλευτή Σερών, Φωτεινή Αραμπατζή, αναφέρει: Μετά από έξι μήνε εγκληματική καθυστέρηση που ρήμαξαν την εγωπροβατοτροφία, η κοινή υπουργική απόφαση αφενό έρχεται καθυστερημένα στη λήξη τη γαλακτική περίοδου. Αφετέρου είναι προβληματική και ελλειπή, αφού αγνοεί τα μείζωνα προβλήματα που μαστίζουν τον κλάδο και αποτελούσαν υψίστη σημασία αιτήματα των κτηνοτρόφων κατά τη διαβούλευση. Στην κριτική τσικουδιά αναφέρθηκε ο Υπουργό Σταύρο Αραχοβίτη την Παρασκευή 22 Μαρτίου από το Ηράκλειο. Για να αλλάξουμε θέμα, όπω λοιπόν επεσήμανε ε, ο Υπουργό, και η παραγωγή τσίπουρου αλλά και τσικουδιά με τον παραδοσιακό τρόπο δεν πρόκειται να φύγει. Το αντίθετο μάλιστα. Επειδή πολλά έχουν αλλάξει, προτιθέμεθα στο νέο θεσμικό πλαίσιο τη συζήτηση του οποίου ξεκινάμε τώρα να ενσωματώσουμε Όλε τι ιδιαιτερότητε με σκοπό να διασφαλίσουμε την ύπαρξη του παραδοσιακού ρακοκάζανου που βοηθάει εκτός από τη διατήρηση του προϊόντο και το μικρό αμπελοκαλλιεργητή να έχει ένα συμπληρωματικό εισόδημα. Στο μεταξύ, να υπενθυμίσουμε κυρίε και κύριοι ότι την αναστολή τη ισχύω τη εγκυκλίου τη ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για την τζικουδιά με μια αναβολή όπως φαίνεται εξαμήνου, διεκδίκησαν και πέτυχαν με τη στήριξη των βουλευτών του νομού Ηρακλείου οι καζανάριδες της Ανατολικής Κρήτης. Η Εγκύκλειος είχε δημοσιοποιηθεί από την Κεωσόε στις 5 Μαρτίου με υπογραφή 28 Φεβρουαρίου και μεταξύ άλλων έβαζε φραγμό στην πώληση της Ρακής μετά τις 18 Μαρτίου από τους καζανάριδες. Μάλιστα, ενώ απαγόρευε την ετικέτα με τα στοιχεία του παραγωγού, επέβαλε στον καταστηματάρχη που θα την αγοράσει να αναρτήσει σε εμφανές σημείο τα στοιχεία του παραγωγού. Εκτός των άλλων μάλιστα απαγόρευε τη λέξη τσικουδιά και την είχε ονομάσει ως προϊόν απόσταξης. Να λοιπόν που η τσικουδιά ενώνει ακόμα και τους βουλευτές αντίπαλων κομμάτων. Σε αλλαγές όσον αφορά στα κριτήρια ένταξης, στο μέτρο 6-3 ενίσχυση μικρών εκμεταλλεύσεων για τη χορήγηση επιδότησης 14.000 ευρώ αναμένεται να προχωρήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, κύρια χαρακτηριστικά του μέτρου θα είναι τα εξή. Δικαιούχοι της πρώτης προκήρυξης του μέτρου είναι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί, όχι νέο που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικία τους και έχουν υποβάλει δήλωση ώστε για το έτος 2018. Οι υποψήφοι έχουν μέσω όρο ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2016, 2017 και 2018 από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και μέσω όρο των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των ετών 2016, 2017 και 2018 υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές έως και 15.000 ευρώ. Επιπλέον, η γεωργική εκμετάλλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγική δυναμικότητα, εκφρασμένη ω τυπική απόδοση ίσο με 5.000 έω και 7.999 ευρώ στην αρχική κατάσταση. Ω έτο αναφορά τη αίτηση στήριξη ορίζεται το έτο 2018. Συνεπώ, η αίτηση στήριξη συντάσσεται με βάση την ενιαία αίτηση ενίσχυση έτου 2018. Οι υποψήφοι πρέπει να υποβάλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξη τη γεωργική του εκμετάλλευση. Η διάρκεια υλοποίηση του σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη και μεγαλύτερη από τέσσερα. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, ο δικαιούχο δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσει. Το ποσό ενίσχυση, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένε δαπάνε, είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και καταβάλλεται σε δύο δόσει. Η πρώτη δόση η οποία καταβάλλεται με την ένταξη στο μέτρο, είναι το 70% της συνολικής ενίσχυσης. Να αλλάξουμε θέμα. Παράταση έως τη Δευτέρα 8 Απριλίου έδωσε ο ΕΦΚΑ στην προθεσμία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου που αφορά εκτός των αγροτών και τους υπόλοιπους μη μισθωτούς ασφαλισμένους. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΦΚΑ, τα ειδοποιητήρια για το μήνα Φεβρουάριο του 2019 θα αναρτηθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019. Στο μεταξύ, εγκύκλιο, στην οποία καταγράφονται οι τρόποι αξιοποίηση υπέρ του ασφαλισμένου, του χρόνου τη παράλληλη και τη διαδοχική ασφάλισης για συνταξιοδότηση, υπέγραψε ο Υφυπουργό Κοινωνική Ασφάλισης Τάσο Πετρόπουλο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κανένα χρόνο ασφάλισης και καμία καταβληθήσα εισφορά δεν χάνονται. Στι περισσότερε, στι που έχει διανυθεί παράλληλα χρόνο ασφάλιση σε περισσότερου του ενό εισαχθέντε στον φορέ Κοινωνική Ασφάλιση φορεί, αφορά δηλαδή και τον πρώην ΟΓΑ, πριν από την ένταξή του στον ΕΦΚΑ, ο ασφαλισμένο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει για το παράλληλο αυτό διάστημα το χρόνο ασφάλιση που επιθυμεί να συνυπολογήσει, σύμφωνα με τι διατάξει τη διαδοχική ασφάλιση. Για τον διαδοχικά ασφαλισμένο, που κατά τη λήξη τη υποχρεωτική ασφάλιση του μετά την 1η Ιανουαρίου του 2017, προκύπτει πολλαπλή δραστηριότητα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τι προποθέσει του ενταχθέντο φορέα με τι οποίε επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί. Οι χρόνοι ασφάλιση με του οποίου θεμελιώνεται το δικαίωμα, καθώ και ο χρόνος ασφάλιση στον ΕΦΚΑ λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της εθνική και ανταποδοτική σύνταξη. Βοθύριωση του ξύλου, η νέα φιλοξήρα της Κρήτης, κυρίες και κύριοι. Ποιος το λέει αυτό, ο γεωπόνος και πρώην ερευνητής Αμπέλου Βαγγέλης Βαρδάκης, ο οποίος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής 60 λεπτά στην Ήπεθρο, τόσο για τη βοθρίωση του ξύλου στα, αμπέλα, στα αμπέλια του νησιού μας, όσο και για πολλά άλλα ζητήματα που έχουν τεράστια σημασία για το χθε το σήμερα και το αύριο της κριτικής αμπελουργίας. Παρακαλώ την προσοχή σας. Θέλω να σας πω ότι η αμπελουργία ότι θα, την, θα τη θρυνήσω με γρήγορα. Και θα τη θρυνήσω με γρήγορα για δύο κυρίου λόγους. Πρώτον, ο λόγος είναι ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται γιατί δεν έχει εισόδημα και αν ακόμα τα καλλιεργεί και τα να τα καλλιεργεί και σωστά, εισόδημα είναι πολύ λίγο. Άρα ένας λόγος είναι ότι ε, θα αρχίσουν να τα εγκαταλείπουν οι ίδιοι. Δεύτερον, υπάρχει μια μεγάλη ασθένεια, η βοθρίωση του ξύλου που λέμε, η οποία ενώ δεν κάνει ζημιά στην υπόλοιπη Ευρώπη, εδώ η βοθρίωση του ξύλου είναι το νεκροταφείο. Η ταφόπετρα της αμπελουργίας δεν είναι από τα κλίματα που μας είχαν τροφοδοτήσει οι Ευρωπαίοι ή που αφού τη φέρναμε και εμει ήδη εδώ, βέβαια όλα αυτά ήταν πρόσφυρα, πολύ πρόσφυρα. Και αν ακόμα ήταν καλά τα κλίματα, ακόμα πάλι θα υπήρξε αυτή η κατάσταση. Πάλι. Ε, πρέπει να δούμε την αμπελουργία σε ένα άλλο, με ένα άλλο μάτι. Ένα, ένα μάτι σύγχρονο, ένα μάτι προοδευτικό και ένα μάτι που θα βλέπει μπροστά για πολλά χρόνια. Διαφορετικά δεν θα πάμε πολύ καλά. Θα ήθελα να βλέπα τον Αραχοβίτη, θα ήθελα να συζητήσω μαζί καμιά φορά όταν θα έρθει για να του πω το πραγματικό πρόβλημα των αμπέλιών. Δεν είναι εύκολο το αμπέλι. Δηλαδή δεν είναι εύκολο. Και προμηνύεται μεγάλη καταστροφή. Και θα το αντιμετωπίσουν οι αγρότες, όπως Λοιπόν, πρέπει να το δούμε σοβαρά. Όχι όπως τα βλέπαμε μέχρι σήμερα τα πράγματα. Τα πράγματα μέχρι σήμερα πηγαίναν το κακό στο σειρότερο γιατί και οι αμπελουργοί δεν, δεν ήταν σε θέση να διαθέσουν κάποια χρήματα για να φτιάξουν σωστά αμπέλια και που είναι και δύσκολο για να φτιάξει σωστά αμπέλια αλλά και δεν είμαστε κι εμείς έτοιμοι σαν έρευνα, σαν Ινστιτούτο Αμπέλου κτλ ενώ είχαμε το όνομα δεν είχαμε τη χάρη. Λοιπόν, και με αποτέλεσμα ήταν να, μην, να κατσινοβατούν όλα αυτά. Ε, οπότε λοιπόν εσείς ε, είστε αισιόδοξο εάν από σήμερα και μετά γίνουν συγκεκριμένα βήματα. Εγώ είμαι σίγουρο αν γίνουν συγκεκριμένα και σοβαρά βήματα. Αν όμω τα βήματα είναι αυτά τα προηγούμενα, δεν πάμε πίθανα Μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για μια. Ε, ε, το, βασικό, έτσι. Γεωργική έρευνα. Δεν υπάρχει γεωργική έρευνα. Ε, οι εποχέ οι δικέ σα έχουν πλέον παρέλθει ανεπιστρεπτή, νομίζω, ή, ή, μπορούμε να διεκδικήσουμε ξανά τη γεωργική έρευνα. Ναι, πραγματικά, αν δούμε τα πράγματα. Παλαιότερα στην εποχή τη δική μας μπορεί να είμαστε λίγοι, μπορεί να μην είμαστε και καλοί επιστήμονες, αλλά όμως τα πράγματα περπατούσαν σε ένα βαθμό. Ε, τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Γεωπόνοι δεν διορίζονται, γεωπόνοι δεν υπάρχουν, στο Ινστιτούτο Αμπέλου δεν υπάρχει κανεί. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα έτσι. Ενώ διατηρούν τα ονόματα Ινστιτούτου Αμπέλου, που αυτό σημαίνει ένα σωρό πράγματα, καλά δεν προχωρούν στη, στην πράξη. Για παράδειγμα δεν υπάρχει ας πούμε μητρική φοιτεία γιατί ε, υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι ε, έχουμε κάποια κλίματα λέει κάπως αποθηκευμένα σε ψυγεία. Τι ακριβώς ισχύει με αυτή την ιστορία. Ε, κοίταξε αυτό τώρα είναι εύκολο πράγμα και αν δεν, υπά, αν δεν υπάρχει εδώ που υπάρχουν αλλά δεν είναι καλέ οι μητρικές μας φοιτείες θέλουν ανανέωση θέλουν από την αρχή για να τα δούμε αλλά υπάρχουν έστω και αυτά. Αυτά μπορούν να δώσουν καλά μπέλια. Όμω χρειάζονται επιστήμονε για να, για να συντηρήσουν, για να τροφοδοτήσουν τη μετρική φυτία, να τη συντηρήσουν έτσι, να βρουν το κατάλληλο φυτοριακό υλικό. Χρειάζονται επιστήμονε που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. δεν υπάρχουν τίποτα, δεν υπάρχει. Το Ινστιτούτο Αμπέλου τι διαθέτει σήμερα. Εσεί το ξέρατε και παλαιότερα, πάλι δεν διέθετε πολλά πράγματα, αλλά σήμερα είναι τελείω άδειο. Δεν, 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 ελπίζουν οι άνθρωποι τότε που είμαστε εμεί κάτι ελπίζανε. Ερχόταν σε εμά, σε εμά Τώρα όμω δεν, υπά, δεν, υπάρχει, δεν πάνε ούτε καθόλου. Δεν, δεν το πιστεύει το, το τώρα κανεί. Φυτεύει όμω ο κόσμο. Δηλαδή, νέοι αγρότε κυρίω βλέπουμε ας πούμε, και φυτεύουν αμπέλια. Άλλοι βέβαια ξεπατώνουν, άλλοι φυτεύουν. Υπάρχει μια περίεργη κατάσταση. Ε, οι φυτεύσει με τον τρόπο που γίνονται, ε, είναι αξιόπιστε. Όχι, δεν είναι αξιόπιστε, γιατί σου λέω είναι η βοθρίε του ξύλου. Πρέπει να απαλλαγούμε από τον ιό τη βοθρίε του ξύλου. Είναι ιό. Ο οποίο κάνει, με, εδώ κάνει πάρα πολλέ ζημιέ. Είναι η ταφόπετρά τη Αμπελουργία. Ε, στην ε, ε, υπόλοιπη Ευρώπη δεν κάνει ζημιέ. Αυτέ είναι λόγω τσερικών συνθήκων. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτά. Πρέπει εμεί να εξηγιάνουμε το φυτό. Άρα λοιπόν αυτοί που φυτεύουν τώρα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα έχουν αυτό το νιό, έτσι. Ναι, το νιό. Η βοθρίωση του ξύλου που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ε, τι, τι, προκαλεί η βοθρίωση του ξύλου, δηλαδή προκαλεί σιγά σιγά τη θανάτωση του αμπελιού. Ε, σιγά σιγά το αμπέλι όταν, όταν, προσληθεί από τη βοθρίωση του ξύλου αρχίζει σιγά σιγά να δυνατίζει, να δυνατίζει μέχρι να ξηραίνεται. Αυτό δηλαδή ουσιαστικά μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια νέα φιλοξίδα. Ε, βέβαια, ε, βέβαια. Η φιλοξήρα πάντως, ε, ε, όταν ε, 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 εσείς λέγατε και τότε που λέγατε να πάμε ας πούμε σε αγρανάπαυση ναι. ε, τέσσερα χρόνια και μετά να κάνουμε τις φυτέυσεις ναι. ε, είχαν ξεσηκωθεί οι πάντες εναντίον σας έτσι. Ε, ε, να μιλήσουμε λίγο την υπόθεση γιατί το χθες μας διδάσκει και για το σήμερα και για το αύριο. Ε, πέτυχε, έγινε ε, 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 τίποτα. Τότε τι έλεγα τότε. Τέσσερα χρόνια γρανάπαυση. Να μην φυτευτεί τίποτα. Να είναι και το φυτό και μετά. Να, να κάνουμε ε στισιώδη έστω, να καταπολεμήσουμε το, ε, το τους, του, τους νηματόδης. Πρέπει να, 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 να τους καταπολεμήσουμε αυτούς, να τους διώξουμε από το χωράφι. Έλεγα βάλετε βρώμη τέσσερα χρόνια, τρία χρόνια βάλετε βρώμη, βρώμη. Για να φύγουν, να, 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 δηλαδή, αν δεν καθαρίσουμε τα χωράφια, πώς θα μπορέσουμε να, να ελπίσουμε ότι η, 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 η νέα αμπελουργία θα αρχίσει να αποδίδει. Όμως, κάποιοι οι, δεν ε, συμφώνησαν μαζί σα ε, και νομίζω ότι δεν είναι μόνο οι κυβερνώντε, είναι και σε τοπικό επίπεδο. Ε, έτσι. Εδώ, 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 εδώ. Όταν κοίταξε, αν ένα πρόβλημα μπορέσαμε να το πάμε στο λαό και αν το πρόβλημα μπορεί να το κατανοήσει ο λαός μπορεί να επιβάλλει την άποψή του έτσι θέλει όμως αγώνα θέλει μεγάλο αγώνα και καμιά φορά η επιστήμη ζητήσε σε αντίθετα με τα συμφέροντα των αγροτών γιατί θέλει, σου λέει αγρανάπαυση τέσσερα χρόνια, σου λέει ετούτο ε, λοιπά Πού θα περιμένουμε εμεί τέσσερα χρόνια για να μπορούμε να φάμε, να φάμε κάτι. Το λέγανε τότε εκπρόσωποι των αγροτών, όμω σήμερα πια είναι η κατάσταση, πολύ χάλια. Ε, τώρα με τη βοθρύωση του ξύλου θα χρειαστεί και πάλι, ας πούμε, μια αγρανάπαυση, κατά τη γνώμη σας Όχι, θέλει απαλλαγή. Εκεί εδώ θα πρέπει να απαλλάξουμε τα φυτά μας από τη βοθρύωση του ξύλου. Είναι όμως... πολύ εύκολο να τα απαλλάξουμε, αλλά θέλει να δουλέψει λίγο το Ιστιτούτο αμπέλου. Όταν λέτε πολύ εύκολο, με ποιο τρόπο. Με πολύ. δηλαδή, δηλαδή, εγώ έχω, έχω όλα τα υλικά. Τα έχω, έχω το θερμοθάλαμο, είχαμε έχ, πάρει. Και μάλιστα είχα πάρει το καλύτερο θερμοθάλαμο από την Αμερική που δεν το είχε η Ευρώπη τότε. Ποια χρονολογία μιλάμε. Ποια χρονολογία. Ε, ε θυμιά, εγώ έφυγα το 98 από το Ινστιτούτο, πες τα τελευταία πέντε χρόνια παραμονής μου στο Ινστιτούτο, προμηθευτή, λοιπόν το ναι, τον το καλύτερο. Και τώρα έχω, ο, ο θάλαμος θάλαμο αυτό είναι ο καλύτερο στην Ευρώπη. Άρα μπορούμε και τώρα να βρούμε αυτό το υλικό, έτσι. Βεβαίω. Και τώρα. Τα και να, παρα, και να φύγουμε από. και να διώξουμε το, τη βοθρίωση του ξύλου. Να διώξουμε δηλαδή τον ιό. Αν φύγει η βοθρύωση του ξύλου, δεν υπάρχουν ας πούμε, κάποια άλλα προβλήματα που είναι δύσκολα. Προβλήματα θα υπάρχουν και υπάρχουν πάντοτε. Και σε όλε τι καλλιέργειε. Και τώρα υπάρχουν. Και στην ελιά υπάρχουν προβλήματα. Και στα μπέλη υπάρχουν προβλήματα. Και παντού υπάρχουν προβλήματα. όμω θα είναι τότε. Αν αντιμετωπίσιμα. Ενώ τώρα η βοθρύωση του ξύλου δεν είναι αντιμετωπίσιμη. Ε Πρέπει να δούμε με άλλο μάτι την κατάσταση των αμπελιών μας. Πρέπει να τη δούμε με άλλο μάτι. Δεν έχουν πολλά περιθώρια, δεν αποδίδουν πολλά. Οι αγρότες βαρεθήκανε, φεύγουν εκεί οι αγρότες, έχουν φύγει. Οι μισοί αγρότες της Ελλάδος έχουν πάει στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, φύγανε από τα χωριά. Ποιο θα κάτσει να δουλέψει, ποιο θα καθίσει να δουλέψει σήμερα. Δεν υπάρχουν. Υπάρχει όμως ε, ε, ζήτηση ε, σταφίδας στην εσωτερική κατανάλωση, γιατί ενώ χρειαζόμαστε 5.000 τόνου, δεν παράγουμε ούτε 2.000 τόνου σουλτανίνα. Τίποτα δεν παράγουμε. Αλλά δεν είναι μόνο πόσο έχουμε, είναι, είναι πόσο μπορούμε να διαθέσουμε. Εμεί διαθέταμε σταφίδα στη, μόνο στι ανατολικέ χώρε, διαθέταμε πάνω από 40 με 50.000 τόνου σταφίδα. Πού είναι αυτά. Πού είναι. Άρα, μήπω το συλλαλητήριο του 1991 που η Αμπελουργή, βεβαίω είχαμε τη δυσάρεστη εξέλιξη και κατάληξη να καεί το κτίριο τη νομαρχίας αλλά ε, δυστυχώ πάρα ε, πολύ γρήγορα δι δικαιώθηκαν οι αγρότε. Είχαν, δίχιο, δίκιο, δικαιώθηκαν και το βλέπουν σήμερα. Πάρα πολλοί αγρότε σήμερα το βλέπουν. Ότι εκείνη η εποχή μπορούσαν να κάνουν κάποια πράγματα. το 1991 ουσιαστικά χά, χάθηκε το παιχνίδι. Ναι, χάθηκε το παιχνίδι χάθηκε. Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα υπάρχει ένα, ένα πράγμα και λένε ότι επειδή η σταφίδα είναι ελιματική, σε όλη την τέτοια, επειδή είναι σε, η σταφίδα ε, Προβάλλεται σήμερα από την Ενωμένη ΕΕ και Ευρώπη και λένε προτιμήσει. Δεν ξέρω εγώ ποια είναι τα μέτρα, αν τα μέτρα αυτά που λένε ότι αν εφαρμοστούν και τι θα αποδώσουν. Όμως υπάρχει ενδιαφέρον. Η Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη ενδιαφέρεται αν, ενδιαφέρεται αν εμεί θέσουμε το πρόβλημα σωστά, αν το θέσουμε σωστά. Αλλά συνήθω, ξέρει τι γίνεται. Εγώ έχω την εντύπωση εδώ ότι ανεύθυνα πρόσωπα, ανέφτινα πρόσωπα χωρίς εγνώσεις έτσι έχουν παίξει ένα ρόλο ο οποίος ο ρόλος αυτός ήταν αρνητικός Οι προβλήματα υπάρχουν ο κόσμος δεν είναι κοινωνός των προβλημάτων αυτών δεν είναι επομένως δεν αντιδράει τα αφήνει τα πράγματα μάλλον ή και μάλλον έχουν εκλείψει οι αγρότες. Δεν υπάρχουν αγρότες σήμερα. Είναι πάρα πολύ λίγοι. Μην νομίζομαι. Στα χωριά είναι πολύ λίγοι αγρότες. Ή που είναι αγρότες που να είναι ενδυνάμει σε, εν σε κατάσταση που μπορεί να κάνουν, να κάνουν κάτι. Δεν μπορούν να κάνουν. Δεν Αν όμως υποθέσουμε ότι στραφεί ξανά ο κόσμος γιατί υπάρχει λέει, μια τέτοια... Μια τέτοια λέει τάση υπάρχει φέτο, λέει ο κύριο Πρεδικογιάννη, να πάει ο κόσμο πάλι να ξανακάνει σταφίδα φέτο. Ε, Όμω, ε, μόνο στην εσωτερική κατανάλωση να τη διαθέσουμε γιατί στο εξωτερικό ε, η σταφίδα των τρίτων χωρών ε, είναι πάμφτηνη. Ε, δεν μπορούμε να την ανταγωνιστούμε εμείς. Το ξέρω, το ξέρω αλλά, αλλά θέλω να πω το εξή. Ότι το μεγαλύτερο κατακεφαλή εισόδημα στον κόσμο το, το έχουν στην Καλιφόρνια. Το μεγαλύτερο κατεκεφαλή Όμως Όμω η Καλιφόρνια παράγει πάνω από 800.000 τόνου σταφίδα αυτή τη στιγμή. 800.000 τόνου σταφίδα. Αυτό δεν είναι ένα μικρό ποσό, είναι ένα τεράστιο ποσό. Έτσι. Και μπορούμε, να το διαθε... μπορούμε τη σταφίδα να τη διαθέσουμε. Μπορούμε. Μόνο η, η Αγγλία έπαιρνε 80.000-100.000 80 τόνου σταφίδα. Πόση σταφίδα θα μπορούσαμε να δώσουμε εμεί σαν θερμαντικό στα ανατολικά κράτη και κυρίω Ρωσία και τέτοια. Πόσα χρόνια κύριε Στρατάκη, να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας εδώ απόψε πόσα χρόνια τα φωνάζει όλα αυτά, τα σημαντικά, τα προβλήματα, τα λέει, τα, ε, κάνει τις προτάσεις του, ε, αναφέρεται στη γενικότερη αυτή κατάσταση της αμπελουργίας στην Κρήτη, ο γνωστός, ο καταξιωμένος επιστήμονας που βεβαίως και προσωπικά τον γνωρίζετε. Τα λέει λοιπόν, αλλά ε, στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη. <χω> Θα ήθελα ε... ένα πρώτο σχόλιο κύριε Στρατάκη για όλα αυτά που ε. μόλις παρακολουθήσαμε. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βαρδάκης δεν είναι τίποτε άλλο από το αποτέλεσμα μιας διαχρονικής προσιρότητας σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα. Η χώρα μας, έχω πει πολλές φορές ότι ποτέ δεν είχε στρατηγική ή πολιτική, ποτέ δεν είχε στόχους, όλα γινόταν στο πόδι, αν κάτι καλό γινόταν καμιά φορά απλώς ήταν στη θεά ε, είναι γεγονός όμως ότι όλο, όλο το ιστορικό αυτό σε ό,τι αφορά τον αμπελώνα ε, του νομού Ιρακλείου δεν είναι ότι μο, το λέει ο κύριος Βαρδάκης. Είναι γεγονός πλέον ότι έγιναν και παρθήκαν λάθος αποφάσεις. Ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Για μένα αυτός που φταίει είναι η ελληνική πολιτεία και κανείς άλλος. Και μάλιστα σήμερα, κύριε Στρατάκη, αν δούμε την κατάσταση των αμπελιών, μπορούμε να μιλήσουμε για άρρωστους αμπελώνες, έτσι. Για αμπελώνες που φυτεύτηκαν με μη εξηγιασμένο φυτοριακό υλικό. Κύριε Παπαδάκη, στην πλάτη των αγροτών πάντα παίζονται. Επιτρέψτε μου, δεν θα διστάσω να πω άτιμα και βρώμικα παιχνίδια. Ε, σε αυτό που λέγεται αγρότη, ε, νομίζω, θεωρώ ε, ότι δεν έχει, υπάρχει καμιά αφιβολία πλέον ότι πολλοί πήραν από τον αγρότη τίποτα δεν έδωσε ποτέ κανείς στο κομμάτι της αναμπέλωσης θα σας πω ότι δεν ήταν, ήταν ένα έγκλημα. Ένα έγκλημα το οποίο κάποιοι τότε και όχι κάποιοι αλλά αρκετοί θυσάβρισαν, πλούτησαν με τα κλίματα τα οποία... 35 λεπτά, κυρίε και κύριοι, μετά τι 9 το βράδυ, σας παρακολουθείτε πάντα ζωντανά την εκπομπή 60 λεπτά στην Ήπεθρο από την τηλεόραση Νότο. Κοντά μα απόψε έχουμε ε, έναν εκλεκτό καλεσμένο, τον πρόεδρο τη Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνική Χτινοτροφία, Ανδρέα Στρατάκη. Κύριε Στρατάκη, προηγουμένω σα διέκοψα για να πάμε σε διαφημίσει. Ε, Μα λέγατε λοιπόν για το ρόλο που μπορεί να παίξει ένα αγρότη εφόσον καταφέρει και εκλεγεί στη Βουλή. Ωστόσο, βέβαια, περισσότερο αυτά τα προβλήματα. Ε, κύριε Στρατάκη, είναι, είναι θέματα που έχουν σχέση με τις πολιτικές και όχι με τα πρόσωπα. Χωρίς βεβαίως ο, να αφιεσβητούμε και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν τα πρόσωπα, έτσι. Αλλά έχουμε όλα αυτά τα χρόνια δει ότι τα πρώην δύο μεγάλα κόμματα έτσι, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία ε, έχουν παίξει ένα ρόλο έχουν κυβερνήσει τη χώρα ε, δεν έχουν εφαρμόσει ποτέ μια αγροτική πολιτική. Γι' αυτό φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Κύριε Παπαδάκη σύμφωνο Υπάρχουν Υπάρχουν θέματα και προβλήματα διαχρονικά, το έχω πει, το έχω ξαναπεί, όμως ε, δεν θα πρέπει να τα μηδενίσουμε όλα. Δεν θα πρέπει να πούμε ότι πριν επί κυβερνήσεις Πασόκ, Νέα Δημοκρατία υπήρχε χάος, δεν υπήρχε γη, δεν υπήρχε εισόδημα, δεν υπήρχε φαγητό να φάμε, δεν υπήρχε εκτινοτροφία, δεν υπήρχε τίποτα, όλα Υπάρχουν σήμερα με τη σημερινή κυβέρνηση και ο κόσμο δεν γίνεκε πριν χιλιάδε και εκατομμύρια χρόνια, έγινε τώρα τέσσερα, τέσσερα με πέντε χρόνια. Υπήρχαν προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα, ε, έγιναν λάθη. Ε, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια νέα κατάσταση η οποία πάει να διαμορφωθεί. Μιλάμε, ε, με ρωτήσατε προηγουμένω αν είμαι υποψήφιο. Ναι, θα είμαι υποψήφιο. Ε, πιστεύω στον κύριο Αγκωτομισωτάκη, έναν άνθρωπο νέο, ο οποίο θέλει και είμαι σίγουρο ότι αυτά που λέει τα πιστεύει. Είναι ειλικρινέστατο, είναι αποφασισμένο και είναι και αποφασισμένο το αντικείμενο το δικό μα να βάλει όλο αυτό που λέγεται αγροτική ανάπτυξη από μηδενική βάση και να δώσει λύσει σε όλου αυτού του ανθρώπου, κύριε Παπαδάκη, οι οποίοι δεν έφυγαν κατά τον κύριο Βαρδάκη, τον το Βαγγέλη, το Βαρδάκη. Έχουν μείνει ακόμη αρκετοί άνθρωποι, νέοι και νέε, είτε γιατί μένουν, γιατί δεν δεν έχουν άλλη επιλογή, είτε συνειδητά το έχουν κάνει. Όλοι αυτοί οι νέοι και οι νέε, οι οποίοι είναι στα χωριά μα και ασχολούνται είτε με τη γεωργία είτε με την να του δώσετε τη δυνατότητα να έχουν μια αξιοπρεπή κατάσταση. Το πιστεύω και γι' αυτό θα αγωνιστώ και γι' αυτό θα κάνω τα πάντα για να μπορέσει να έρθει αυτή η μέρα. Ε, να, να πάμε λοιπόν να, να δούμε ε, για να κλείσουμε το κεφάλαιο των αμπελιών. Επειδή είστε από τη Ρωδιά, είμαι και εγώ από τη Ρωδιά. Βέβαια, δεν είναι σωστό να, μιλάμε στο, να μιλάω στον πρώτο ελληνικό, ε, δεν είναι σωστό να μιλάω βεβαίω για τον εαυτό μου. Αλλά απλά το λέω γιατί υπάρχει, υπάρχει λόγο να αναφερθούμε λίγο στη, στην κατάσταση που επικρατούσε α πούμε πριν από 30 χρόνια σε χωριά όπω τη Ρωδιά, σε χωριά όπω τι Αρχάνε, να θυμηθούμε λίγο τι, πόσο μεγάλε ήταν οι αμπελοκαλλιέργειε επί τραπέζια στα φύλλια. Όλα αυτά λοιπόν, τι έγιναν στη διάρκεια των χρόνων και γιατί. Κύριε Παπαδάκη, αυτά είναι αυτά που έχουμε πει και στην εκπομπή σα, αλλά έχουμε πει. Δεν μπορούμε όμω να ζούμε με αναμνήσεις. Οι αναμνήσεις καλέ είναι ούτε να στεκόμαστε και να λέμε τι γινόταν στη δεκαετία του 70, του 80. Αυτά οι χρυσοφόρες εποχέ, το Ηράκλειο χτίστηκε από τη σταφίδα και από το σταφύλι και από το λάδι. Σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε επισημάσεις και να ζούμε με τις αναμνήσεις. Εδώ είναι τι κάνουμε σήμερα. Θέμε αγροτική παραγωγή. Πώς τη θέμε την αγροτική παραγωγή. Τι θέμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε σήμερα, παράδειγμα τους χάρη να σας πω ότι ο νομός Ηρακλείου καλλιεργεί 17 εκατομμύρια ελαιόδεντρα αλλά δεν μπορεί να παράξει ελαιόλαδο πάνω από 40, 45, 50.000. Γιατί, γιατί, γίνεται αυτό. Ο νομός Ιρακλίου καλλιεργεί 104 χιλιάδες στρέμματα αμπέλη. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί έχει πέσει η παραγωγή του επιτραπέζιου σταφυλιού στα τελευταία 4-5 χρόνια από 30.000 στι 10.000. Υπάρχουν λόγοι. Γιατί η κτηνοτροφία κάθε μέρα διαλύεται, Γιατί είναι καταχρεωμένοι και διαλυμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και όσο περισσότερη περιουσία έχει σήμερα, είτε είναι αγροτική γη, είτε είναι εγωπρόβατα, είσαι πιο πολύ χρεωμένο. Υπάρχουν λόγοι και αιτίε, του οποίου τι έχουμε επισημάνει, τα έχουμε πει, τα ξέρουν οι υπουργοί μα, τα έχουμε δώσει. Αυτό όμω που μένει είναι Θέλει η Αθήνα, θέλει η πολιτική ηγεσία ή όποια ηγεσία είναι αυτή, θέλει η εκάστοτε πολιτική κυβέρνηση να έχουμε παραγωγή, θέλει να παράγουμε. Εάν, εάν, εάν κύριε Παπαδάκη πρέπει, και θε, πρέπει να παράγουμε και θέλει να παράγουμε, για μένα όλα τα άλλα είναι εύκολα. Είναι εύκολα. Η ε, κατάσταση εσύ... η οποία έχουμε φτάξει σήμερα είναι αποτέλεσμα μιας, μιας προσιρότητας και παντελή αλλα ειναι ευκολα ειναι ευκολα η καταδεια αγροτικής πολιτικής. Εσείς πιστεύετε ότι θέλει η κυβέρνηση να παράγουμε, η εκάστοτε κυβέρνηση, να, να μιλήσουμε για το σήμερα λοιπόν. Τα σήμερα η σημερινή κυβέρνηση σίγουρα δεν θέλει, σίγουρα δεν θέλει να παράγουμε ε, και το λέω με πάσα επίγνωση αυτό που λέω. Η σημερινή κυβέρνηση δεν θέλει να παράγουμε γιατί αν ήθελα να παράγουμε θα μπορούσε να, έδωσει, να έχει δώσει, δεν θα είχε βάλει 20 λεπτά στο κρασί, το φόρο ε, ε, το ελληνικό φόρο στο κρασί μα τα 20 λεπτά, δεν θα, έχουν, δεν θα μας πήγαινε, δεν θα μας έβαζε τη φορολογία αυτή που μας έβαλε, το οποίο είναι ότι, κατα, καταστροφό, μεγαλύτερη καταστροφή δεν έχει ξαναγίνει με το φορολογικό, το ασφαλιστικό που σήμερα ο κάθε άνθρωπος το λίγο εισόδημα το οποίο βγάζει ή και το πολύ δεν φοβάται να το τιμολογήσει, φοβάται να το βάλει στην αγορά, μόνο κρύβουν οι ανθρώποι κρύβουν οι άνθρωποι σαν να τα έχουν κλεμμένα τα εισοδήματά τους και να μην μπορούν να τα πάνε στην αγορά για να τα τιμολογήσουν και να δώσουν. Εκεί φτάσαμε. Εάν αν, με αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν υποβληθεί σε εμά, σίγουρα δεν θέλει η σημερινή κυβέρνηση να παράγουμε. Η σημερινή κυβέρνηση, κύριε Παπαδάκη, αυτό που θέλει είναι να πάμε όλοι σε ένα σημείο και να ζούμε από ένα επίδομα στο οποίο όταν το παίρνουμε όλοι τότε θα έχει επιτύχει το έργο της να μας φέρει σε μια κατάσταση εξατλίωσης, ούτω ώστε να παίρνει ο καθένας ένα επίδομα για να μπορέσει να, να πάρει ένα ψωμί, ένα κομμάτι ψωμί να το φάει. Σα τα λέω έτσι απλά ασφαλώς, για να καταλάβετε. καταλαβαίνω. Επειδή μιλήσατε, μιλήσατε, για τα αγροτικά εισοδήματα, είδαμε κάποια στοιχεία τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα έχουμε, έχουμε, δημοσι... έχουμε σχετικό δημοσίευμα στο σημερινό φίλο τη εφημερίδα Νέα Κρήτη. Σε ό,τι αφορά τα δηλωθέντα εισοδήματα τα περσινά και εμφανίζονται τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο νομός Ηρακλείου ε, ουσιαστικά ε, έχει δηλώσει περίπου όσα χρήματα λαμβάνουν οι αγρότες ε, από τις επιδοτήσεις. Δηλαδή γύρω στα 62-63 εκατομμύρια ευρώ ε, αγροτικά εισοδήματα. Αυτό λοιπόν τι δείχνει. Αυτό δείχνει ότι δεν παράγουμε προϊόντα, ε, δεν δηλώνονται τα εισοδήματα. Νομίζω ότι, ότι μπορεί κανείς να βγάλει διάφορα συμπεράσματα. Πάντω, δεν είναι καθόλου θερμιντικό το γεγονό ότι όσε επιδοτήσει έρχονται, ε, αυτά τα εισοδήματα εμφανίζονται κιόλα, έτσι, και πολύ λίγο πάνω από τι επιδοτήσει. Κύριε Παπαδάκη, δεν είναι δουλειά μου να απαντήσω στο ερώτημά σα αυτό. Ε, Μπορούν πάρα πολύ εύκολα να δουν, αν είναι ε, ε, εισοδήματα τα οποία δεν παράγονται στην πραγματικότητα ή κρύβονται. Σας απάντησα προηγουμένω και σα είπα ότι. Ε, αυτή τη στιγμή, αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας δεν έχει ξανασυμβεί από σύσταση του ελληνικού κράτους. Με αυτή τη φορολογία και τις ασφαλιστικές φορές, φοβάται ο καθένας να, να τιμολογήσει το προϊόν Η επιδότηση έχει γίνει βασικό εισόδημα, φορολογείται από το πρώτο ευρώ, όπως καλά και πολύ καλά γνωρίζετε. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Να σταθώ όμως σε αυτό που μου λέτε ανάπτυξη. Δεν μπορεί να γίνει ανάπτυξη με αυτά τα, τα νούμερα και αυτά που βλέπουμε και ζούμε κάθε μέρα. Δεν πρόκειται, κύριε Παπαδάκη. Θα πρέπει να αλλάξουν, θα πρέπει να μειωθούν, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για να μπορέσει και να δηλώνονται τα όποια εισοδήματα και να μπορεί ε, ο παραγωγό με αξιοπρέπεια να ζήσει και αυτό να ωφεληθεί, αλλά και το ίδιο μα το κράτο. Με αυτά τα νούμερα με ρωτήσατε προηγουμένω, εάν η κυβέρνηση σημερινή θέλει αγροτική ανάπτυξη, σα λέω όχι, δεν θέλει αγροτική ανάπτυξη. Να πάμε λίγο στο ελαιόλαδο. 2,5 ευρώ, 2,70 είναι τιμέ πάρα πολύ χαμηλέ. Ε, τιμές οι οποίες ε, κάθε άλλο παρά αποτελούν κίνητρα για τον παραγωγό προκειμένου να παράγει. Ήταν μια πολύ κακή χρονιά η φετινή, κύριε Στρατάκη, έτσι. Κύριε Παπαδάκη, από την αρχή ξεκινήσαμε, γνωρίζαμε ότι έχουμε να κάνουμε μία, με μια κακή χρονιά. Όσο όμως περνούσε ο καιρό, είδαμε ότι είναι μία... δεν υπάρχει προηγούμενο σαν τη φετινή χρονιά, ε, είτε από θέμα παραγωγή, ποιότητα, εμπορία, τιμών και όλα αυτά. Αυτά ήταν ε, αναμενόμενα, αλλά όχι στο βαθμό που το είδαμε. Υπάρχει μια κατάσταση φέτος η οποία δεν έχει, δεν, έχει, δεν, έχει, δεν έχει ματαγίνει. Οι τιμές του ελαιολάδου είναι εξευτελιστικέ. Όμως, να πω για την εκπομπή σα ότι οι αιτίε γνωρίζουμε περίπου ποιε είναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισάγει από την Τινησία 75.000 τόνου αδασμολόγητο ελαιόλαδο, το οποίο είναι στι αγορέ. Η Ισπανία, η οποία έχει μια υπερπαραγωγή. Η Ελλάδα, η οποία καταστράφηκε η παραγωγή τη από τη δακοκτονία, τι δα, καταστράφηκε η παραγωγή στην Κρήτη. Λίγε ποσότητε, υποβαθμισμένε ποσότητε, αυτά όλα μαζί κάνανε ένα αρνητικό, πάρα πολύ αρνητικό αρνητική ελαιοκομική περίοδο. Τι μπορούμε να περιμένουμε για τη νέα χρονιά, κύριε Στρατάκη, Είναι περισσότερο αισιόδοξε οι εκτιμήσει, ε, Πολλοί μιλάνε βέβαια για βεντέμα λόγω των καιρικών συνθηκών. Ποια είναι η εκτίμηση που εσεί έχετε με βάση τα στοιχεία που διαθέτεται από τι υπηρεσίε σα, κύριε Παπαδάκη. Θα βάλω και μία άλλη λέξη στη συζήτησή μα: αυτό που λέγεται εμπορία. Ε, Φέτο φαίνεται και αναμένουμε μία πάρα πολύ καλή χρονιά. Όπω όλα δείχνουν. Όμω ο χρόνο μέχρι την ώρα που θα παραχθεί το λάδι είναι αρκετά μεγάλο. Ε, τα σημάδια όμω δείχνουν ότι θα έχουμε εξαρτάται από πολλά πράγματα μέχρι να έρθει η, όλα, η ώρα που ο παραγωγό θα δει το ελαιόλαδο του στη δεξαμενή του. Από εκεί πέρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί και είναι προηγουμένω σα είπα ότι η χώρα μα δεν είχε ποτέ στρατηγική πολιτική, δεν είχε ποτέ ελαϊκή πολιτική. Να σα πω, κύριε Παπαδάκη, ότι σε μία παραγωγή τη χώρα μα, εάν πούμε ότι η χώρα παράγει 300.000 τόνου, αυτό που εφιαλώνεται είναι, δεν υπερβαίνει του 30.000 τόνου. Αυτή είναι η κατάδεια μα. Αυτό γιατί δεν γίνεται. Διότι δεν, υπάρχουν οι αγορέ, γιατί δεν υπάρχει η χρηματοδότηση για να μπορεί να, ε, ο, εφιαλωτής να μπορέσει να δανειοδοτηθεί για να μπορέσει να έχει τα χρήματα τα οποία απαιτούνται. Γιατί όταν μιλάμε, κύριε Παπαδάκη, για ελαιόλαδο, μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ, δεν μιλάμε για χιλιάδε ευρώ. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ. Εάν έχουμε μία πολιτική, εάν αποφασίσουμε κάποτε να έχουμε μία πολιτική, παραδείγματο χάρη τη Ιταλία, ή αν δεν μπορέσουμε να έχουμε την ελαϊκή πολιτική τη Ιταλία, να έχουμε τη μισή ελαϊκή πολιτική τη Ιταλία, αμέσω θα φανούν αποτελέσματα τα οποία ο ίδιο ο παραγωγό θα τα δει και στη τσέπη του. Διότι από εκεί αναμένεται η προστιθέμενη αξία. Είναι, θέλω να σας πω, ε, είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν για να, έχουμε, να, βγάλουμε, να βγάλουμε χιλιάδες τόνους. Εάν δεν, να μας τους πάρουν οι Ιταλοί με 360, να μας τους πάρουν, να έρθουν οι Ιταλοί και να μας το πάρουν. Αυτό είναι ε, ένα αποτέλεσμα θετικό. Όχι, δεν είναι θετικό αποτέλεσμα. Δεν είναι καθόλου θετικό κύριε, αποτέλεσμα. Κύριε, στρατά, Αυτά και τα πάνε... έχουμε δει, θα τα δούμε και θα τα ξαναδούμε. Εάν η χώρα δεν προστατέψει το προϊόν το οποίο λέγεται ελαιόλαδο. Και όχι μόνο το ελαιόλαδο. Έχουμε ε, ελληνοποιήσει το, το γάλα. Αυστηρά τα μέτρα που ανακοίνωσε έτσι. Σουχτερά τα πρόστιμα που ανακοινώθηκαν. Δεν ξέρω ε, πώ τα σχολιάζετε εσεί. Αλλά εντάξει, βέβαια οι πρώτε αντιδράσει, ε, ε, η απόψει μάλλον δίστανται. Κύριε Παπαδάκη, αν πάμε στην κτηνοτροφία, θα σα πω ότι ο κάθε κτηνοτρόφο κάνει το σταυρό του και κάνει τάματα στου Αγίου για να μπορέσει να βρει να σφάξει τα αρνιά του, για να μπορέσει να βρει να δώσει το γάλα του, για να μπορέσει να δώσει το προϊόν το οποίο παράγει. Κάνει τάματα στου Αγίου, στον Άγιο Ανδρέα, στον Άγιο Χριστόφορο, στον Άγιο Δημήτριο και παντού. Κάνει τάματα. Αυτή δεν είναι κατάσταση. Δεν μπορεί το Υπουργείο και η συναρμόδια, τα συναρμόδια υπουργεία αυτέ οι περιβόητε ελληνοποιήσει. Ο, οι οποίε από όταν είμαστε παιδιά τι ακούμε, να μην μπορεί να ελέξει και να διασφαλίσει το προϊόν το δικό μα, ερχόμενο ένα άλλο προϊόν, είτε από τη Ρουμανία, είτε από τη Βουλγαρία, είτε από την Ιταλία, είτε αυτό λέγεται γάλα, είτε λέγονται, λέγεται κρασί, είτε λάδι, ή ό,τι λέγεται, και να, να γίνεται ελληνικό προϊόν. Με το γάλα, κύριε Παπαδάκη, 110.000 τόνοι γάλα εισαχθήκαν το 2017 στη χώρα μας. 110.000 τόνοι γάλα εισαχθήκαν στη χώρα μα. Άραγε, από πού ήρθαν αυτό το γάλα. Άραγε, πώ μπήκε στην Ελλάδα αυτό το γάλα. Άραγε, πώ κοπήκαν τιμολόγια τα οποία το κάνανε ελληνικό. Μάλιστα. Ε, Κύριε Στρατάκη. Όταν, ε... λέμε, όταν λέμε και ζητούμε από το Υπουργείο την αύξηση, τη διασφάλιση σε όλα τα αγροτικά μα προϊόντα για τι ενολιοποιήσει, πόσε φορέ εσεί, όσα χρόνια είστε δημοσιογράφο, το ακούτε, πόσα ρεπορτάσει έχετε κάνει. Τι έχετε δει, όσα χρόνια ασχολείστε με τη δημοκρατία. Και θα δημιουργία. συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά τα ρεπορτάζ. Ακόμα και αν ενοχλούν κάποιου. Ε, να βάλουμε μια οτελία κύριε Στρατάκη να δούμε λίγο τι γίνεται με τι καιρικέ συνθήκε. Έχουμε ε, μεγάλη, ε, ε, σοβαρή επιδείνωση του καιρού. Δεν θα πω τη λέξη ραγδαία, αλλά είναι σοβαρή επιδείνωση του καιρού. Καλησπέρα, και, ε, καλησπέρα Νίκο Καραταράκη ε, καλησπέρα από καλύτερα, το καλύτερα. βροχερό Ηράκλειο. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν. Ε, να ακούσουμε τι γίνεται λοιπόν με τι καιρικέ συνθήκε. Είχαμε επιδείνωση των καιρικών συνθήκων ουσιαστικά από σήμερα το πρωί. Να δούμε τι θα γίνει λοιπόν από εδώ και πέρα για τι επόμενε μέρε. Βεβαίω, βεβαίω. Θα πούμε βέβαια, Χρυσόφορε, ότι ε, έχουν ενισχυθεί και πολλοί βορειο βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο. Ε, υπάρχει εννέα αποφόρο στο νοτιοδυτικό. Ε, το ευτύχημα, ξέρει, είναι ότι δεν έχει υπάρξει εννέα αποφόρο σε ένα κομμάτι του νοτιοανατολικού. Οπότε. Ε, ε, λογικά με τη λεγόμενη παράκαμψη που λένε αυτό, ε, αυτό αφορά τους, τους καπεταναίους και τις εταιρείες, ε, τα αγκαράτια θα φύγουν απόψε για την Κρήτη, αν έχουν φύγει ήδη. Οπότε να δώσουμε αυτή την ε, πληροφορία. Βεβαίως αύριο, ε, μένοντας στο πεδίο των ανέμων, ε, συνεχίζεται το 9 Μποφορ. Θα πρέπει κανένας να το παρακολουθεί, διότι ενδεχομένως να επεκταθεί λίγο ανατολικότερα στο νότιο Αιγαίο και να υπάρξει ε, απαγόρευση από όπου. Δηλαδή, αύριο είναι η πιο δύσκολη μέρα, θα έλεγα. Και πηγαίνουμε το Σάββατο όπου διατηρείται πάλι το, το 9... Ε, και από το μεσημέρι και μετά μεσημέρι και απόγευμα... εξασθενεί λίγο, πάει στο 8... οπότε Σάββατο βράδυ σίγουρα θα υπάρχει και τότε απόπλους για όσους ενδιαφέρονται. Τώρα όσον αφορά αυτό που είπες ότι όντως έχει υπάρξει αυτή ε, η μεταβολή με τις βροχές... Ε, η Κρήτη είναι μέσα στις περιοχές οποίες θα επηρεαστούν σημαντικά... ήταν η Νότια Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα... Οπότε αύριο θα έχουμε ξανά βροχέ καταιγίδε από τα δυτικά στην αρχή και σταδιακά θα επεκταθούν και ανατολικά. Δηλαδή αύριο ξεκινώντα η ημέρα, ίσως η Ανατολική Κρήτη να είναι κάπως βελτιωμένος ο καιρό. Αλλά ξαναλέω ότι θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα από το δυτικό τμήμα και σταδιακά θα επεκταθούν μέσα στην ημέρα σε όλες τις περιοχές. βεβαιώς λόγω και της πτώσης της θερμοκρασίας θα έχουμε αρκετές χιονοπτώσεις κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, στα ορεινά, όχι στις παιδινές περιοχές της Κρήτης. Και η θερμοκρασία βεβαίως αύριο είναι χαμηλή, η ελάχιστη είναι 9 βαθμοί μέχρι 14 η μέγιστη, θα λέγαμε ότι είναι κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τώρα το Σάββατο θα έχουμε βροχές μικρής έντασης και τοπικού χαρακτήρα κυρίως το βόρειο τμήμα και το κεντρικό ίσω. Οι χιονοπτώσει τώρα θα συνεχιστούν, αλλά θα είναι μικρότερη ένταση σε σχέση με την Παρασκευή, στα ορεινά πάλι. Θα έχουμε μια μικρή εξασθένιση των Βορειάτων, όπω είπαμε, α, και το Σάββατο ουσιαστικά θα πάμε στα 8, οπότε θα επιτραπεί ο απόπλου, ο οποίο ενδεχομένω να, να υπάρξει αύριο. Την Κυριακή τώρα υπολείμματα τοπικών βροχών, κατά κανόνα ασθενών, κυρίω στη βόρεια Κρήτη πάλι και ασθενείς χιονοπτώσεις κατά τόπους στα ορεινά. Οι άνεμοι υποχωρούν λίγο, είναι πάλι βόρειο-βορειοανατολική, στα 7 αποφόρειο, με μια μικρή εξασθένηση το βράδυ. Τώρα, το Σαββατοκύριακο γενικά η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, όπως είπα και πριν, γιατί ξέρεις, τώρα η μέση μέγιστη το Μάρτιο είναι περίπου στους 16,5 με μάλλον γύρω στους 17. 17,5 βαθμούς, οπότε καταλαβαίνεις όταν είναι γύρω στους 13 είναι αρκετά κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα έχουμε παροδική συννεφιά κατά τόπου στη Βόρεια Κρήτη χωρίς φαινόμενα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 6 μποφόρ, τοπικά, πρόσκερα έως 7 και θα έχουμε άνοδος θερμοκρασία. Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, θα έχουμε μια άνοδος θερμοκρασία. Κλείνουμε με την Τετάρτη. Όπου δεν μεταβάλλεται σημαντικά, δεν, δεν έχουμε μεταβολή του καιρού να μας απασχολήσει κάτι, εξασθενούν περαιτέρω οι άνεμοι και έχουμε άνθρωπο τη Δηλαδή ουσιαστικά είχαμε αυτή την παρένθεση. Έχουμε ακόμα βέβαια, μέχρι και την Κυριακή, αυτή την παρένθεση, θα λέγαμε την χειμερινή παρένθεση μέσα στην Άνοιξη. Αλλά αυτή η παρένθεση ανήκει για να κλείσει και η επόμενη εβδομάδα θα είναι μια, από τη Δευτέρα και μετά, θα είναι μια ανοιξιάτικη εβδομάδα. Νίκο Καραταράκη, σε ευχαριστώ πολύ. Και για αυτό το βράδυ, για την ενημέρωση που είχαμε από εσένα. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ένα λοιπόν βροχερό βράδυ. Ο καιρό παρουσιάζει μια επιδείνωση. Ε, έχουμε βροχέ. Ε, έχει πέσει και η θερμοκρασία. Όπω βεβαίω μπορούμε να καταλάβουμε, όλα αυτά επηρεάζουν ε, και φυτοπαθολογικά τι καλλιέργειές μα. Ε, επηρεάζουν ε, και τα αμπέλια και τι ελιέ. Ε, και οπωσδήποτε ε, προκα... δημιουργούν ανάγκε. Ε, ε, φυτοπροστασία για τους παραγωγού. Έχουμε λοιπόν από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασία Φυτών και Φυτοϊγειονομικού Ελέγχου του νομού Ηρακλείου γεωργικέ προειδοποιήσει. Όπω μπορούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να δείξουμε την πρώτη, την πρώτη εικόνα. Λοιπόν, η πρώτη εικόνα έχει να κάνει με την ελιά. να δούμε στην πρώτη, πρώτη σειρά φωτογραφιών. Είναι τα βλαστικά λοιπόν στάδια της ελιάς, ποικιλία κορονέικη. Στου ελαιώνε τη και τη πρώιμη ζώνη παρατηρούνται τα πρώτα ζεύγη νέων φύλων και ολοκληρώνεται το στάδιο του σχηματισμού των ανθοταξιών. Αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλε, είναι το βλαστικό στάδιο C. Στι μεσοπρόθεσμε περιοχέ, σταδιακά ανοίγουν οι και διαμορφώνονται οι ανθοταξίε, βλαστικό στάδιο B και έναρξη σταδίου C. Ενώ στι όψιμε τώρα ξεκινάει η έκπληξη, βλαστικό στάδιο B. Στου περισσότερου ελαιώνε, ιδιαίτερα τη βόρεια προεμιζόνη, παρατηρείται μεγάλη ανομοιομορφία και διαταραγμένη έκπτυξη οφθαλμών. Ε, βλέπουμε λοιπόν το στάδιο B, ένας βλάστηση στην πρώτη σειρά. Στάδιο C, κερκόσπορα. Και από κάτω βλέπουμε καλόκορη, βλέπουμε κερκόσπορα και βλέπουμε κυκλοκόνιο. Σε ό,τι αφορά την καλόκορη, συστήνεται να μην απομακρύνονται τα ζεζάνια από τους ελαιώνε μέχρι την έναρξη της ε, άνθησης. Ενώ αναφέρεται ότι αυτή την εποχή οι νύμφες της καλόκορης βρίσκονται στα ζυζάνια κάτω από τα ελαιόδεντρα και τρέφονται με αυτά ε, και έτσι φέτος λόγω της αυξημένης υγρασίας και των βροχοπτώσεων η αυτοφύης βλάστηση είναι πολύ ανεπτυγμένη και δίνει άφθονη τροφή στο έντομο. Λοιπόν πάμε κερκόσπορα, ε, μυκητολογικές ασθένειες κλπ είναι το κυκλοκόνιο, η κερκόσπορα. το κυκλοκόνιο εκδηλώνεται με το σχηματισμό κυκλικών καστανών, κυλίδων, μάτια, παγωνιού όπως ονομάζεται, όπως χαρακτηρίζεται στην επάνω επιφάνεια των φύλων. Προσβάλλονται τα παλαιότερα φύλλα σε κλαδιά χαμηλά στις ποδιές. Η κερκόσπορα σχηματίζει γκρίζο με μόνο στην κάτω επιφάνεια των παλαιότερων φύλλων. προσοχή, αποφύγεται αυστηρά τη χρήση χαλκού κατά την άνθηση. Και πάμε στον πυρηνοτρίτη, κυρίε και κύριοι. Οι προνύμφε που διαχήμασαν στα φύλλα συμπληρώνουν την ανάπτυξή του στην ακραία τρυφερή βλάστηση και στι ανθοταξίες. Οι προσβολέ αυτή τη περίοδου δεν δικαιολογούν καμία επέμβαση, αναφέρει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασία Φυτών. Πάμε τώρα γρήγορα στο Αμπέλι, να δούμε τι γίνεται με το Αμπέλι. Γεωργικέ προεδοποιήσει λοιπόν, οι οποίε εξεδόθησαν μόλι εχθέ ε, από το Περιφερειακό Κέντρο έχουμε το ίδιο περονόσπορος φόμοψη συγγνώμη, και ακάραια. Είναι τα φαινολογικά στάδια του αμπελιού καιρικέ συνθήκε. Λοιπόν, ε, βλέπετε εδώ πέρα τι εικόνε. Να πάμε στο ο ίδιο γνωστό και ω χολέρα. Έτσι, γνωστότερο ως χολέρα. Ε, αναφέρουν οι οδηγίε ότι υπενθυμίζεται ότι η προστασία πρέπει να ξεκινά από το μήκο τη βλάστηση. Είναι 5 έω 6 εκατοστά πρώτα φύλλα, στάδιο E δηλαδή, αμπέλια με προχωρημένη βλάστηση που δεν έχει γίνει ακόμα καμία επέμβαση για το ίδιο θα πρέπει να προστατευτούν μετά τι βροχέ που προβλέπονται. Αναφέρουν η χθεσινή, χθεσινή ανακοίνωση. Πέραν τώρα, δεν χρειάζονται ψεκασμοί. Φόμοψη. Η υπενθυμίσει τη Νέα Μολύση γίνονται όταν υπάρχουν ήδη στο αμπέλι μολύσματα. Και εφόσον εκδηλωθούν βροχέ στα πρώτα βλαστικά στάδια C έω D, οδηγεί στα αμπέλια που είχαν εμφανίσει την ασθένεια τα προηγούμενα χρόνια και βρίσκονται στα ευαίσθητα βλαστικά στάδια CD, τυχόν βροχέ πρέπει να τα βρίσκουν καλυμμένα. Και στα ακάρια, η επέμβαση για το ίδιο στα πρώτα φύλλα με βρέξιμο θιάφι αντιμετωπίζει και τα ακάρια τη φυλή των ματιών. Υπενθυμίζεται ότι στα αμπέλια που παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ακανόνιο στο άνοιγμα ματιών, οφειλόμενο σε προσβολέ από ακάρια, η προστασία για την επόμενη χρονιά γίνεται νωρί στην άνοιξη με καλή διαβροχή, όταν η βλάστηση έχει μήκο 5-10 εκατοστά. Λοιπόν, ε, εδώ αυτέ οι, ανα, οι ανακοινώσει καταλήγουν, αυτή η ανακοίνωση χθεσινή, ε, και για μια, με μια ανακοίνωση, μια ενημέρωση για τα αμπελόφυλλα. Με βάση λοιπόν τα αποτελέσματα των ελέγχων στην ΟΠΑ αμπελόφυλλα πολλές φορές ανοιχνεύονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Λέει λοιπόν εδώ πέρα η ανακοίνωση την προσοχή όλες λοιπόν την προσοχή ε, του κόσμου να μην ε, αυτή την περίοδο ε, να, να, έχει το, να έχει το νου του βεβαίως ο κάθε ε, άνθρωπο που θα θέλει να, ε, να μαζέψει αμπελόφυλλα διότι ε, πέρα του σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό για τη δημόσια υγεία, επιβάλλονται διοικητικέ και ποινικέ χειρώσει, όταν βεβαίω. Ε, γιατί αυτά τα φαινόμενα τα έχουμε δει πολλέ φορέ να συμβαίνουν, δυστυχώ. Ε, στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλε, ολοκληρώθηκε το ταξίδι μα στην Ήπεθρο. Άλλη μια ζωντανή εκπομπή, 60 λεπτά στην Ήπεθρο, ολοκληρώθηκε. Θέλω να σα ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο τη Ένωση τον κύριο ε, Ανδρέα Στρατάκη, για την αποψινή συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι ήταν μια χρήσιμη συζήτηση μαζί σας. Και βεβαίω δεν θα είναι οι μόνοι που θα έχουμε μαζί. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε, και εύχομαι να έχετε υγεία και καλωρίζω το κανάλι σα, το νέο. Και δημοσιογραφικά να βοηθήσετε όσο γίνεται στην επίλυση των θεμάτων που αντιμετωπίζουμε όλοι εμεί οι αγρότε και οι εκτροφεί. Να είστε καλά κύριε Στρατάκη. Στο σημείο αυτό λοιπόν ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε ζωντανά σε νέα το βράδυ την ερχόμενη Πέμπτη. Μην ξεχνάτε κάθε Σάββατο στις 7 το απόγευμα την επανάληψη της εκπομπής. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Μα έδωσαν και φυτέψαμε, τα οποία αποδειχτήκανε και αποδεικνύονται ότι δεν είναι τα σωστά κλίματα. Αλλά η ζημιά έχει γίνει, οι αγρότε έχουν ζημιωθεί, η τοπική οικονομία έχει ζημιωθεί και δεν γνωρίζω και ποιο θα γίνει το αποτέλεσμα από εδώ και πέρα. Και βέβαια, ε, ε, κύριε Στρατάκη, είπατε ότι τότε κάποιοι πλούτησαν, ε, φυτοριακό υλικό το οποίο διακινήθηκε. Ε, Όμω από τότε που ο Βαγγέλης Βαρδάκη ε, τα έλεγε όλα αυτά και είχε ε, μιλήσει για μια αναμπέλωση σκάνδαλο, ε, για προβλήματα που θα τα βρούμε πολύ σύντομα μπροστά μα, ε, ο ίδιο έχει πει κατά επανάληψη ότι, ότι και οι ενώσει και η Ομοσπονδία Τότε Αγροτικών Συλλόγων ε, στάθηκαν απέναντί του. Ακριβώ επειδή έλεγε ότι πρέπει να πάμε σε αγρανάπαυση για τέσσερα χρόνια. Κύριε Παπαδάκη, ακούστε, σα απάντησα και προηγουμένω, σα ξαναλέγω, ότι δεν είναι το θέμα τι λέει ένα επιστήμονα. Το θέμα είναι τι αποφάσει παίρνει το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, τότε το Υπουργείο Γεωργία. Το τι έλεγε ο κύριο Βαρδάκη. Το τι λέει σήμερα ο κύριο Βαρδάκη. Το τι λέει ο κύριο Στρατάκη. Το τι λέει ο κύριο Παπαδάκη. Αυτά έχουν δευτερευόντα σημασία. Το Υπουργείο θα πρέπει να διασφαλίσει. Θα πρέπει να διασφαλίσει και να διασφαλίσει και να δρομολογήσει τέτοιε αποφάσει οι οποίε αν είναι προς προ το συμφέρον όχι μόνο των παραγωγών αλλά και γενικότερα. Τη οικονομία του τόπου μα. Το αν ένα επιστήμονα έλεγε ή λέει, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ο κ. Βαρδάκη ήταν τότε σε μια υπεύθυνη θέση, ήταν, Υπαγόταν στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και ήταν η θέση του αυτή την οποία την έλεγε και τότε, την ελέγχει και σήμερα. Από εκεί και πέρα, αν κάποιο πρόεδρο τότε ή αν κάποιο, όπω λέει ο κ. Βαρδάκη, χαρακτηρίζει ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν γνώσει. Ωραία. Το Υπουργείο τι έκανε, η πολιτεία τι έκανε, οι κυβερνήσει τι κάνανε. Εγώ θέλω να μου πείτε, επειδή ε, και είναι γνωστό αυτό, το έχετε άλλωστε ανακοινώσει και επίσημα, επειδή θα είστε υποψήφιο με το ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία στι επερχόμενε εθνικέ εκλογέ, όποτε βέβαια αυτέ γίνουν, ε, θα ήθελα να μου πείτε ε, μέσα από την ε, δραστηριότητά σας αυτή, από την ενασχόληση αυτή, ε, τι μπορείτε να κάνετε ε, από τη στιγμή που θα εκλεγείτε θεωρείτε δηλαδή ότι, ότι ένας αγρότης ο οποίος θα μπει στη Βουλή μπορεί σήμερα με αυτή την κατάσταση που επικρατεί να επηρεάσει καταστάσεις να επηρεάσει πολιτικές Κύριε Παπαδάκη ακούστε με ε, μου κάνετε μια ερώτηση, βάζετε ένα θέμα αυτό που θα σας πω είναι ότι αγρότης αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στη Βουλή, τουλάχιστον από τον νομό Ιρακλείου, για τον νομό μας μιλάω άρα λοιπόν δεν έχουμε καμιά δυνατότητα και καμιά ευκαιρία για να μπορέσουμε ε, να αγωνιστούμε για να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Ε, εμείς αυτό που λέμε εγώ, αυτό που λέω είναι και θα το λέω ότι εάν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν αλλάξει πολιτική και στάση, εάν δεν βάλει στόχους, εάν δεν χαράξει στρατηγική αγροτική πολιτική για να δούμε τι θέμε, πώς το θέμε, είτε αυτό είναι αμπελουργία είτε αυτό είναι ελαιοκομεία, είτε αυτό είναι χτινοτροφία, εάν δεν αλλάξει το φορολογικό, το ασφαλιστικό και παράλληλα να δώσει τέτοια κίνητρα, μην κουραζόμαστε να μιλάμε για πρωτογενή παραγωγή και πρωτογενή τομέα. Να σας παρακαλώ να βάλουμε μια ανωτελία, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, διότι στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε πολλά ζητήματα που έχουν σχέση και με το ελαιόλαδο και με τη σταφίδα και με τα αμπέλια και με όλα και βεβαίως και με τη χτινοτροφία καθώς Εκτό από πρόεδρο τη Ένωση Ερακλείου, είστε και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνική Κτηνοτροφία. Διαφημίσει.